Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Πέλοπας και θα δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσει σε τίτλους. Τα τελευταία στοιχεία για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας σήμερα Δευτέρα το απόγευμα. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 801, εκ των οποίων τέσσερα εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 426.963 εκ των οποίων το 51,2% είναι άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών 109 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1238 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 6, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.743 θάνατοι. Το 95,2% είχε υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 173. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη του 86,1% έχει υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 2.702 ασθενείς. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID στα νοσοκομεία της Επικράτειας είναι 59. Ο μέσος όρος εισαγωγών του επτά είναι 39 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 43, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Το επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία βρέθηκε στο επίκεντρο ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μιτσοτάκη με αντικείμενο του ελέγχου για την τήρηση των μέτρων κατά τη COVID-19. Στη σύσκεψη τονίστηκε ότι δεν επιτρέπεται χαλάρωση στου ελέγχου. Ενώ παράλληλα τέθηκαν στο τραπέζι και οι κυρώσει που θα ισχύσουν με την έναρξη εφαρμογή των μέτρων γύρω από τι ψυχαγωγικέ δραστηριότητε που έχουν ήδη ανακοινωθεί στι 15 Ιουλίου, θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μα στο κομμάτι τη διασκέδαση σε καταστάσει που ξεφεύγουν σε αριθμό ατόμων και γεννούν αιστείε κρουσμάτων. Σημείωσε χαρακτηριστικά ο το επιχειρησιακό σχέδιο για τους ελέγχους και οι κυρώσεις που θα ισχύσουν θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα. Την ίδια στιγμή οι ειδικοί επισημαίνουν την αναγκαιότητα του μαζικού εμβολιασμού προειδοποιώντας για τους κινδύνους που ελοχεύουν λόγω της μετάλλαξης Δέλτα. Επισημαίνουν πως είναι πιθανό η χώρα να έρθει αντιμέτωπη με ένα τέταρτο κύμα μολύνσεων εάν δεν επιτευχθεί επαρκές ποσοστό ανοσοποίησης ειδικότερα η πρόεδρο τη Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνα Κχεπηρεά Ματίνα Παγώνη επισήμανε τον σοβαρό κίνδυνο που διατρέχουν όσοι δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί κατά τη COVID-19, τονίζοντα μάλιστα πω στι μονάδε εντατική θεραπεία το 99,2% των νοσηλευμένων είναι ανεμβολιαστοί. Όσοι είναι εμβολιασμένοι δεν φτάνουν ποτέ στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να γίνει αυτό κατανοητό. Και αν νοσήσει κάποιος εμβολιασμένος είναι με απλά συμπτώματα και με τη μετάλλαξη την τελευταία εξήγησε. Η κυρία Παγώνη προειδοποίησε ότι τα πράγματα θα είναι τόσο δύσκολα που κανένας δεν θα θέλει να τα σκεφτεί εάν έως το τέλος Αυγούστου. Το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου δεν έχει εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού και όχι 70 ή 75% εκτίμησε μάλιστα ότι ήταν λανθασμένη και πρόορη η απόφαση να σταματήσει η χρήση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους, καθώς προκάλεσε χαλαρότητα στους πολίτες. Για την επόμενη μέρα στην βεδία τους εμβολιασμού και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μίλησε η Υπουργό Νίκη Κεραμέως. Αρχικά για τις πανελλαδικές όπως είπε η Υπουργός Παιδείας, είναι θέμα ημερών να ανακοινωθούν οι βαθμολογίε ενώ επισήμανε πω όσοι υποψήφοι που θέλουν να τι λάβουν με SMS, μπορούν να δηλώσουν το κινητό του έω αύριο Τρίτη σε ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Ψηφιακή Διακυβέρνηση. Αναφορικά με τον αν γίνει υποχρεωτικό ο εμβολιασμό στου εκπαιδευτικού, η κυρία Κεραμέο είπε στον Sky ότι αυτή η επαγγελματική ομάδα έχει εμβολιαστεί κατά 73% ενώ είπε ότι δεν έχει συζητηθεί το θέμα υποχρεωτικότητα αλλά ότι η πολιτεία προτρέπει καθηγητέ και φοιτητέ που δεν έχουν εμβολιαστεί να το πράξουν. Για του μαθητέ, η Υπουργό Παιδεία είπε δεν θα υπάρξει υποχρεωτικό εμβολιασμό. Η συζήτηση γίνεται για τους 15 με 17 και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα θα υπάρχει η δυνατότητα να εμβολιαστούν αν το επιθυμούν όπως είπε όσοι εμβολιάζονται ανακτούν πλήρως την καθημερινότητά τους χωρίς αυτοδιαγνωστικά τεστ, ενώ οι υπόλοιποι θα ακολουθούν τις οδηγίες της Επιτροπής Ειδικών. Ανέφερε ότι στόχος είναι να μην υπάρχουν οριζόντια μέτρα και να μην κλείσουν σχολεία, ενώ είπε θα επανεξεταστούν και τα πρωτόκολλα λειτουργίας των σχολείων με την Επιτροπή των Ειδικών καθώς τα δεδομένα έχουν αλλάξει και έχουν αυξηθεί οι εμβολιασμένοι. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είπε ότι αυτή θα γίνεται από τρεις αξιολογητές για κάθε εκπαιδευτικό, τον διευθυντή του σχολείου, τον σύμβουλο εκπαίδευση και τον σύμβουλο Ειδικότητα, ενώ προβλέπεται και επιτροπή ενστάσεων ώστε να γίνει ο εκπαιδευτικός καλύτερος καθώς δεν υπάρχει τιμωρητική διαδικασία. Η αξιολόγηση έχει δύο στόχους όπως είπε. Ο πρώτος στόχος είναι η επιβράβευση καθώς οι εκπαιδευτικοί θα παίρνουν περισσότερα μόρια για ανέλυξη στην καριέρα τους στην εκπαίδευση και ο δεύτερος η βελτίωση τους μέσω διαδικασίας. Μιλώντας για τις αλλαγές στα σχολεία από Σεπτέμβριο είπε ότι σε όλα τα νηπιαγωγεία θα φοιτούν από 4 ετών και ότι εντάσσονται δραστηριότητες όπως τα αγγλικά, αλλά και εργαστήρια δεξιοτήτων όπως ο εθελοντισμός, η ρομποτική, η οδική ασφάλεια, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και άλλα, σταθμισμένε ανά εκπαιδευτική ηλικία. Επίση θα υπάρξουν οριζόντιες επιμορφώσει για εκπαιδευτικού, 123 νέα προγράμματα σπουδών αλλά και διπλάσια πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Στην έκτη πτέρυγα των φυλακών κοριδαλού τη λεγόμενη και VIP πτέρυγα των φυλακών, εκεί όπου κρατείται ο ρασοφόρος βιτριολιστής της Μονής Πετράκη, αναμένεται να οδηγηθεί μέχρι αύριο 6 Ιουλίου και ο 49χρονος με το ψευδόνυμο Art Freak για την κλοπή του αιώνα στην Εθνική Πινακοθήκη το 2012. Ο 49χρονος λάτρης της τέχνης όπως ισχυρίζεται, έκλεψε έναν πικλάσο, έναν μοντριάν και ένα ακόμη έργο που χάθηκε στην τουαλέτα. Μόλις ο 49χρονος ελεοχρωματιστής πάει στον Κορυδαλό θα υποβληθεί στα προβλεπόμενα τεστ ψιόβιντ και θα οδηγηθεί στον ειδικό χώρο της καραντίνας από εκεί θα περάσει από συνέντευξη με τη Διευθύντρια για να συμπληρώσουν τον φάκελό του. Στην έκτη πτέρυγα των φυλακών βρίσκονται διάφοροι κρατούμενοι που έχουν κατά καιρού απασχολήσει την επικαιρότητα. Άλλωστε για αυτό η έκτη πτέρυγα αποκαλείται και VIP πτέρυγα. Από τον Μάιο έως σήμερα στην έκτη πτέρυγα παραμένουν ο Μένιος Φουρθιώτη, ο δολοφόνο τη Καρολάιν στα γλυκά νερά, ο ρασοφόρος βιτριολιστής της Μονής Πετράκη και σύντομα θα είναι μαζί τους και ο ελαιοχρωματιστής που παραδέχθηκε την κλοπή του αιώνα στην Εθνική Πινακοθήκη. Ο διαπαραγωγού για μικρό υδροηλεκτρικό έργο εξασφάλισε η Δημοτική Επιχείρηση Ήδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Σικιονέων Κορινθίας. Πρόκειται για έργο που θα αξιοποιήσει την ενέργεια που γεννάται από τη ροή του νερού η άδεια η οποία χορηγήθηκε από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας θα αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση μικρών υδροηλεκτρικών γεννητριών, κατά μήκο του δικτύου μεταφοράς του νερού από τη δεξαμενή της χούνης στη δεξαμενή κεφαλή στραγάνας μουλκίου αρκούδας πασίου. Οι γεννήτριε θα εγκατασταθούν στις θέσεις που έχουν κατασκευαστεί τα πιεζοθραυστικά τα οποία ρυθμίζουν την πίεση του δικτύου, μειώνοντας την σε ασφαλή όρια είναι μικρέ σε όγκο δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και αξιοποιούν πλήρω την παραγόμενη ενέργεια από τη ροή του νερού από υψηλότερο σε χαμηλότερο υψόμετρο. Με τη λειτουργία του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού η ΔΕΙΑ Ασικιονέων θα εξασφαλίσει την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια η οποία εμπολίστα θα αντισταθμίσει τα έξοδα τη επιχείρηση για την κατανάλωση ενέργεια στα αντλιοστάσια. Η αντιστάθμιση και κατ' επέκταση μείωση των εξόδων της επιχείρησης, Αποτελεί τον πρώτο κρίκο μια αλυσίδα που οδηγεί αναπόδραστα σε περαιτέρω μειώσει των τελών ίδρυυση αποδίδοντα το οικονομικό όφελο στου δημότε. Από την άλλη, η ροή του νερού εκτό από να υδροδοτεί την παραλιακή ζώνη του Δήμου Σικιονέων θα παράγει και την ενέργεια που απαιτείται για αυτό το έργο δημιουργώντα ένα αηφορικό σύστημα ορθολογική διαχείριση των υδάτων και του περιβάλλοντο. Η ΔΕΙΑ ΑΣΥΚΙΟΝΕΟΝ με αυτή την επένδυση στηρίζει την πράσινη μετάβαση σε επίπεδο τοπικό και αυτοδιοικητικό, υιοθετώντα πρακτικέ πράσινη οικονομία βασισμένε στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Παρακολουθήσατε το σύντομο Virtual Δελτίο Ειδήσεων από το Electra TV.